ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Εισπολά ετι δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα σας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός η σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα τεπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ.
τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσκυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες ο σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν. Βοηθώσους μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζων. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Δόξα εν υψίσεις Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου, της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων.
και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού, τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκα εστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε τε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη και ουθήσω με Θεδρός πανηγυρίζον και ασογηθόμενον τα αυτή στα θαύματα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος τα αυτή στα θαύματα. Κραγία Θεοτό και σώσον ημάς Χριστού βιβλών αγνίγων εσπραγισμένης εμπνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος επεφώνηση και χαραλαγίων εις της προμήτωρος αναλυθίσετε. Αγία Θεοτό και σώσον ημάς Αδάμε πανόρθωση χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε του Άδου είναι κρεσί χαίρε Πανάγομε το παλάτιον του μόνου βασιλέως χαίρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι πρόδον το αμάραντο και λαϊμόν η βλαστήσασα το μήλον το εύωσμα και λαϊτέξασα το σφράδιον του πάντων βασιλέως και λαϊπηρώγαν με κόσμο διάσωσμα. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αγνίας της αύρης μαχαιρετής εκ του τόματος ημών εξανέστη με χαιρέ η δείπνο κρίνων δέσποινα πιστούς ευωδιάζων θυμία μα εύωσμο μοίρων πολύτιμο. Τι
όσου συγκροτήσοντας πνευματικών στερεώσον και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Τους ους υμνολόγους Θεοτόκε, ο ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερεώσον, και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, στόχην υβλαστήσας απ' των Θείων, ως χώρον ήρωτος σαφώς, κι αρέσει και τράπεζα, αρτό ζωή χωρίσασα. Κι αρέ του ζώντας είδετε, πηγεία και ενωτά εσμηνά. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, δάμαλης των Μόσχων ητεκούσα, των άμωμων χαίρε της πίστης, χαίρε ανασκήσασα, Θεού ανών των έρωντα. Κόσμου παντός τα πτέσματα, χαίρε θερμών ηλαστηριών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, όρθρος φαϊνός και τον ήλιον θέλουσε Χριστόν, φωτός κατοικητήριον, αρέτος κοντολίσασα, και τους λοφόδης δαίμονα, ολοτελώς εκμειώσασα. Και νυν και οι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρε πυλιμόνι είναι ο λόγος, διόδευσε μόνος ημόφλους και πύλας άδου δεσποίνα, το τόκο σου συντρίψασα, χαίρε η Θεία είσοδος. Ως σωζωμένον πανήμνητε, ο καθήμενος εν δόξη, επί θρόνου θεότητος, εν εφέλη κούφη, ήλθεν Ιησούς ο υπερθέος, τι ακυρά το παλάμι και διέσωσε, τους κραυγάζοντας δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, εν φωνέσας μα τον πίστη, συμβόμεν πανύμνητε, χαίρε ποιον όλος και τετυρωμένον εν πνεύματι, χαίρε λιχνία και στα πνεύμα αναφέρουσα, το γλυκένον τα των ευσεβών αισθητήρια. Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ηλαστηρίον του κόσμου, χαίρε άχραντε δέσποινα, χαίρε κλιμαξήθεν, πάντα σαν υψώσα σαχάριτη, χαίρε η γέφυρα όντως ημετάγουσα, εκ θανάτου πάντας προς ζωήν τους υμνούντας ε. Ρεγείο Θεοτόκε, σώσον ημάς, ουρανόν υψηλωτέρα, χαίρε γης το θεμέλιον εν τη συνειδήν, άχραντε ακόπος βαστάσασα, χαίρε κοχύλι πορφύρα θεία βάψασα, εξ αιμάτων σου το βασιλεί των δυνάμεων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
νομοθέτην υπτεκούσα, αληθώς χαιρεδέσποινα, τόντας ανομίας πάντων δωρεάν εξαλήφοντα, ακατανόητο βάθος ύψος άρητον, απειρώγαμε διείς ημείς εθεώθημε. Και ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, σε την πλέξασαν το κόσμο, αχυρόπλοκον στέφανον, ανυμνολογούμεν, χέρες υπερθένε κραυγάζοντες, το φυλακτήριο πάντων και χαρά ακόμα και κρατέωμα. Και ιερών καταφυγιών. Εξάρεστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου, σίγουρα πυρόγα με παρθένε, έσχεσε μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκ κασάχρονων ιών, πάση της υμνούσισε σωτηρία βραβεύοντα. Ρεγία Θεοτό και σώσον ημάς, οδόν οικείσαι ζωής χαιρε πανάμωμε, η κατακλυσμού της αμαρτίας, σώσα σα κόσμον χαιρε Θεόν ύμφε, άκουσμα και λάδιμα φρικτών χαιρε διέτοιμα, του Δεσπότου της Θησεώς. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ισχύς και οχύρωμα ανθρώπων χαίρε άκραντε, τότε αγιάσματος τη δόξης νέκρος εις άδου, νυμφών αλόφατε, χαίρε των αγγέλων χαρμονή, χαίρε η βοήθεια των πιστών αιωμένων σου. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, περίμορφον όχημα του λόγου χαίρε δέσποινα, έμψυχε παράδεισε το ξύλο, εν μέσω έχων ζωής των Κύριων, ο γλυκασμός ζωπή, πίστη τους μετέχοντας και φορά υποκύψαντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πλονημένη στένη σου πιστός αναδόμεση, χαίρε πόλη του Παμβασιλέως, δε δοξασμένα και αξιακούστα, περιβελάλλητε σαφώς όρος αλατόμητων, χαίρε βάθος αμέτρητον. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευρύ χώρος κοίνωμα του λόγου χαίρε άχραντε, κόχλος ή των θείων Μαργαρίτην, προαγαγούσα χαίρε πανθαύμαστε, πάντων προς Θεόν καταλλαγή των μακαριζόντων σε. Θεοτό και εκάστοτε την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτερτας χείρας κροτήσομεν τον εξαυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζονται. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτερτας
προφέτας χείλας κρατήσομε, τον εξαρτήστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Παστάς του λόγου αμόλυντε, αιτία της των πάντων Θεώσεως, κι άρε πανάκραντε. Τον προφητών περιήχημα, χαίρε των Αποστόλων το εγκαλόπισμα. Ραγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού η δρόσος απέσταξε φλογμόν πολυθεΐας ηλίσασα, ο Θεβόμεση. Χαίρε ο Πόκος ο Έδρασος, ο Γεδεών Παρθένε, προεθεάσατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειδούς η χαίρε κραυγάζομεν, λιμήνι μην γενούθα λατεύουσι και ορμητήριον. Εν το πελάγι των θλίψεων και των σκανδάλων πάντων του πολεμήτωρων. Κυρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, χαράς αιτία χαρίτωσον ημών των λογισμών του κραυγάζησι. Χαίρε η άφλεκτος βάτος, νεν θέλει ολόφωτε. Ή τους πιστούς απάστος επισκιάζουσα. Ο και λάτρεψαν την κτήση οι Θεόφρονες, παρά τον δίσαντα, ανάπηρος απειλήν. Αντρίως πατήσαντες χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ανυμνούμεν σε πόντες χαίρε όχημα ηλίου του νόητου. Άμπελος ανηθήνη, τον βότριν τον πεπυρώνει γεωργήσασα, ίνον στάζοντα, τόντας ψυχάς εφραίνοντα, τον πιστός εδόξαζόντο. Ραγία Θεότο και σώσον ημάς, η αρτήρα των ανθρώπων νικήσασα, χαίρε Θεόν ύφε, η ράδος η μυστική, άνθος το αμαραντών η εξαθήσασα, χαίρε Δεσποίνα, εις χαράς πληρούμεθα και ζωήν πληρώνομούμε. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρητορεύουσα που στένει γλώσσα δέσποινα, υμνολογήσεσαι υπέρβαρτα σεραφείμ, υψώθησκήσεσα τον βασιλέα Χριστόν, ονικέτευε, πάσης νυν βλάβης ρίσαστε, τους πιστός εδόξαζόντος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευφημίσε μακαρίζοντα τα πέρατα και ανακράζησι, χαίρε ο τόπος ενώ δακτύλο εγγέγραπτε Πατρός ο Λόγος Αγνή. Ονικέτευε, βίβλο ζωής τους δούλους σου, καταγράψε Θεοτόκε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν,
Οικιατεύομεν η δούλη σου και κλείνομεν όνει καρδίας ημών. Κλείνον το ούσου αρνή και σώσον τους λείψες υπηθιζομένους ημάς και συντηρήσον πάσης εχθρών αλλός Θεός. Ισήν πόλη Θεοτόκε πέδας ευαγής εν δικαμήνω ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο. Τότε μεν τυπούμενος νυν δεν εργούμενος την οικουμένην άπασαν αγύρι ψαλούσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ρεγία Θεοτόκε σώσον ημάς νηδί των λόγων υπεδέξω τον πάντα βαστάζοντα ευάστασαι γαλακτή εξέθρεψες νάρματι των τρέφοντα την οικουμένη νάπεσα αρνείο ψαλόμεν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ρεγία Θεοτόκε σώσον ημάς μοσείς κατενόησεν εμβάτω το μέγα μυστήριον του τόκου σου παιδες προεικόνησαν τούτο εμφανέστατα μεσον πυρός ιστάμενη και μη φλεγόμενη ακύρατε Αγία Παρθένε όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας. Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς η πρώην απάτη γυμνοθέντες στολήν αθασίας εν εδίθιμεν τη κυοφορία σου και οι καθεζόμενοι εσκότη παραπτώσε ως κατοπτεύσαμεν φωτός κατοικητήριον χωρί όθεν σε υμνούμε εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι νεκροί δια σου ζωοποιούνται ζωήν γαρτίν εν υπόστατον εκείσας ευλαλία λαλή πρώην χρηματίζοντες δε πριν αποκαθαίρονται νόσοι διώκονται πνευμάτων αερίων τα πλήθη ή την δε παρθένε πρωτών η σωτηρία. Νίκαι αίκαι εις τους αιώνες των αιώνων να μην η κόσμο τεκούσα σωτηρίαν δις απογήσεις ίσως ήρθημεν χέρις παντευλόγητε σκέπη και κρατέωμα τείχος και οχύρωμα των μελωδούν τον αγνή των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντες τους αιώνας. Άπας γη γεννής κοιτάτο το πνεύμα τη λαμπαρουχούμενος πανηγύριζε το δε αήλων όμβησης γερέρουσα την ιεράν πανηγύρι της Θεοβήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεοτόκε αγνή
Αθήνας η πιστή, το χέρι κραυγάζομαι δια σου της χαράς, με το χειγενόμενη της αηδίου, ρίσε η μάστηρας μου. Βαρβαρική αλώσεως και πασης άλλης πληγής, διαπλήθος κόρη παραπτώσεων, επί ούσης βρωτής αμαρτάνουσης. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, όφθης φωτισμός, ημών και βεβαίως ισοδευόμεση, χαίρε αστρονάδητον, εισάγων κόσμων των μεγάν ηλίων, χαίρε δεύμαν ύψες την κεκλεισμένη αγνή, χαίρε στήλε πυρήνε εισάγουσα εις την άνω ζωή το ανθρώπινο. Πραγία Θεοτό και σώσον ημάς, στόμεν ευλαβός, εν οίκο Θεού ημών και εκβοήσομεν, χαίρε κόσμου δεσποίνα, χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών, χαίρε ημών η άμωμος εν γυναίξη και καλή, χαίρε σκεύος μοίρων το ακένωτον, έπισε και νοθένης δεξάμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι περιστέρα, ή τον ελεήμον αποκίσεσαι, χαίρε Άγιοι Πάρθενε, οσίων πάντων χαίρε το καθήμα, τον αθλητών στεφάνων χαίρε απάντοτε, των δικαίων θείων εγκαλόπισμα και ημών των πιστών το διάσωσμα. Και νίκαι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, φύσε ο Θεός της κληρονομίας σου τας αμαρτίας ημών, πάσας παραβλέπονιν, εις τούτο έχων εκδισοπούσαν σε, την επί γη σας πόρωσε, κοιοφορήσασαν, δια μεγαλέως θελήσαντα, μορφωθήνε Χριστέ το αλλότριο. Oh.
ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν αφθορών, είναι το θάμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε Κρητού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξενοθόμεν του κόσμου τον ουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια. Oh.
είναι της κάτω και τον άλλον δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συν κατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταυτά. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί του Χερουβίν. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείν. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε δις ενηθήσει παράδεισης, χαίρε δις ενήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως και Παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράμφησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε
των αλλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχονος Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρτο ομοίων καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια. 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 Αδελφοί μου ευλογημένοι, μέσα στην κατανυκτική και νυπτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κάθε Παρασκευή
η ατμόσφαιρα στολίζεται από τους χαιρετισμούς στην Παναγία μας. Το χαρμόσυνο αρχαγγελικό μήνυμα του Ευαγγελισμού και το κοσμοσωτήριο γεγονός της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού που εξιστορούν οι 24 ψαλόμενοι οίκοι μας υπενθυμίζουν ότι ο Χριστός ήλθε στη γη για να μπολιαστούμε όλοι οι άνθρωποι με την χάρη Του και να γευθούμε την αγάπη Του. Το μυστήριο όμως αυτό που ξεπερνά κάθε λογική δεν θα συνέβαινε εάν ένα μικρό κορίτσι εκλεγμένο από τη θεϊκή πρόνοια δεν προσφερόταν εκούσια και με ταπείνωση για να αποκαταστήσει την ανθρωπότητα που μέχρι τότε πορευόταν εν σκότη και σκιά θανάτου. Η Πάναγνη Παρθένος, κόρη της Ναζαρέτ, ακούει τον αρχαγγελικό χαιρετισμό και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος και αποδέχεται να γίνει η γέφυρα που θα κατέβαινε ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε στη συνέχεια οι άνθρωποι να κατακτήσουν τα ουράνια. Επιβεβαιώνοντας την ορθόδοξη πίστη μας, ομολογούμε με το δικό μας χέρι την καταλυτική σημασία της Παναγίας Μητέρας του Θεού στη σωτηρία μας, αφού το πάνσεπτο πρόσωπό της εκπληρώνεται το φιλάνθρωπο σχέδιο της Αγίας Τριάδος για την ανόρθωση ολόκληρη της δημιουργίας. Για να τους αιώνες χριστιανοί τιμούμε την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών ακριβώς σε αυτή τη στενή σχέση με τον λυτρωτή του κόσμου και όσο περισσότερο αγαπούμε την Θεοτόκο, το μεγαλείο του Υιού της και Υιού του Θεού. Την μεγάλη αυτή ευεργεσία της υπεραγίας Θεοτόκου προς το ανθρώπινο γένος διαλαλούμε με ιδιαίτερη εφρόσινη διάθεση κατά την ακολουθία των χαιρετισμών. Ξαναθυμόμαστε την χαρμόσυνη προσφώνηση του πρωτοστάτη Αρχαγγέλου και με ευγνωμοσύνη επαναλαμβάνουμε το χαίρε δεκάδες φορές εμπρός στην πάνσεπτη εικόνα της. Ανάμεσα στα πολλά χαίρε που είπαμε την Παναγία μας απόψε, απευθύναμε στη χάρη της και το εξής: «Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης». Για την κατανόηση αυτού του χαιρετισμού θα πρέπει να ανατρέξουμε αρκετά πίσω στο χρόνο και να φτάσουμε στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας. Κατά την δημιουργία του κόσμου, ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα το αγαθό της ελευθερίας, προκειμένου ο άνθρωπος μέσα στην εξάσκηση αυτού του δικαιώματος να ανακαλύψει τον προορισμό του, να γίνει δηλαδή κατά χάριν Θεός. Έτσι, μέσα στον Παράδεισο, οι πρωτόπλαστοι είχαν πλήρη ελευθερία και ζούσαν σε μια κατάσταση έντονης πνευματικής απόλαυσης. Οι πατέρες μας, οι Άγιοι, υπενθυμίζουν την τρυφή, τον γλυκασμό, την χαρά, την μακαριότητα και την ευδαιμονία άνθρωπο σε στενή και ουσιαστική σχέση με τον Δημιουργό. Εκεί ήταν που ο παμπώνυρος και φθονερός διάβολος πλάνεψε το ανθρώπινο γένος
του στέρισε την αμεσότητα επικοινωνίας με τον Θεό και την καταχάριν ένωση με τον Δημιουργό του. Στην αποπλάνηση αυτή βρήκε το κέντρο της η αμαρτία, ο σκοτασμός των πνευματικών δυνάμεων της ψυχής και ο στροφή του αποπροσανατολισμένου πλάσματος στη λατρεία των ειδώλων. Μετά το προπατορικό αμάρτημα, οι πρωτόπλαστοι και οι απόγονοί τους ακολούθησαν δρόμους που τους απομάκρυναν από την θεϊκή χάρη και την απόλαυση των θείων δωρημάτων. Στο διάβα των αιώνων, πολλές φορές εμφανίστηκαν άνθρωποι ενάρετοι και δίκαιοι, οι οποίοι με τον προφητικό λόγο τους και τα θεόπνευστα κηρύγματά τους επιχειρούσαν να επαναφέρουν τον πλανεμένο λαό στην πορεία της επίγνωσης του αληθινού Θεού. Μόνον όμως, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο ίδιος ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, προκειμένου να σώσει τον μεταπτωτικό άνθρωπο από την πλάνη του διαβόλου. Τότε, εκεί στη Ναζαρέτ, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ μετέφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ενανθρωπίσεως του Θεού, η Μαρία, μια πάναγνη παιδίσκη, παρέδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο Θεό και υποδέχθηκε στα σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η έλευση του Πανάγαθου Σωτήρα στη γη λύτρωσε τον άνθρωπο από το σκοτισμένο νου, χαρίζοντάς του το φως της Θείας Αλήθειας. Τώρα πλέον ο άνθρωπος, ζώντας το μυστήριο της Εκκλησίας, μπορεί να ελπίζει ξανά, μπορεί να εμπιστεύεται ξανά την χάρη του Θεού και με οδηγό τον Ιησού Χριστό να γευθεί με ασφάλεια και πάλι τη θέωση. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία, ο μισόκαλος εχθρός στείνει διαρκώς παγίδες με σκοπό την πλάνη και την αιχμαλωσία της πολύτιμης ψυχής του. Και όταν ο νους σκοτίζεται, αστοχεί στις επιλογές του, χάνει τον αληθινό στόχο της υπάρξεώς του και μπαίνει σε μια τροχιά που οδηγεί στο χάος και στην απώλεια. Έτσι, πολλές φορές ο χριστιανός, δίχως να βλέπει την αλήθεια και το φως, λατρεύει ψεύτικα είδωλα, πλασμένα από τον σκοτισμένο νου και βρίσκεται προσκολλημένο σε ματαιότητες, σε πάθη, σε ψέματα και σε καταστάσεις εφάμαρτες. Εχμάλωτος πλέον, ο πλανεμένος άνθρωπος, έχοντας χάσει το πραγματικό κέντρο της ζωής του, υποδουλώνεται σε ξένους αφέντες και δυνάστες, από τους οποίους στάζουν η πίκρα και ο θάνατος. Παραλύουν οι δυνάμεις της ψυχής του και αδρανοποιείται σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να αντιδράσει στον επικείμενο πνευματικό όλεθρο. Μα για τον χριστιανό υπάρχει τρόπος αναστροφής αυτής της καθολικής και θανατηφόρας πορείας. Υπάρχει η ελπίδα σωτηρίας. Υπάρχει οδηγός που με ασφάλεια μας βγάζει από τα αδιέξοδα της ζωής. Την πλάνη που επιδιώκει ο φθονερός διάβολος αφαιρεί από την ανθρώπινη ύπαρξη η υπεραγία Θεοτόκος. Με το φωτεινό και άχραντο μυστήριο του τόπου της. Ομολογενής της, νίκησε την αμαρτία
και τον διάβολο και οδήγησε τον άνθρωπο στην ελευθερία της δόξας του Θεού. Ίδρυσε την Εκκλησία του, που επειδή είναι το σώμα του, είναι το εργαστήρι της χάριτος, είναι το ιατρείο που γιατρεύει κάθε ψυχή από τα ψυχοφθόρα πάθη και χαρίζει στον άνθρωπο την πνευματική ελευθερία. Και βεβαίως, πίσω από αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο βρίσκεται η Πάναγνος Μαρία, η οποία δέχθηκε στα παρθενικά σπλάχνα της και κυοφόρησε το σαρκωμένο φως. Εκεί, εκείνη που έφερε τον ίδιο τον Θεό ανάμεσα στους ανθρώπους, διδάσκει την αληθινή θεογνωσία και νικά την πλάνη των ειδώλων. Εκείνη που ως μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα κάθε αμαρτωλού, διώχνει την πλάνη και τα σύννεφα της ψευτιάς από τον πνευματικό ορίζοντα του ζαλισμένου ανθρώπου. Εκείνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αιχμαλωσία της φθοράς, τον τραβά από τον θάνατο και του χαρίζει την αυθαρσία και την αιώνια ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας τονίζουν συχνά πυκνά πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους ο Θεός έδωσε τον Υιόν Του, τον μονογενή, και η ανθρωπότητα έδωσε την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και απόψε ψάλουμε δοξολογικά πως η ανύμφευτος νύμφη της Ναζαρέτ, με την κοίηση της αλήθειας του Θεού στα πανάχραντα σπλάχνα της, πάτησε την απάτη της πλάνης και φώτισε τον κόσμο των ειδώλων. Αλλά ταυτόχρονα της αναθέτουμε τον πόνο και τις αγωνίες μας, την παρακαλούμε για τις πρεσβείες της και την ευχαριστούμε για τα θαύματά της. Της αναθέτουμε αβίαστα την πάσαν ελπίδα μας και εκείνη ανοίγει το πέπλο της και μας σκεπάζει με ασφάλεια και στοργή. Ουσιαστική μάνα του καθενός μας, ακούει τους στεναγμούς της καρδιάς μας, παρακαλεί για την άφεση των αμαρτιών μας, μεσιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας. Μέσα στην αγάπη της και στην άπειρη αγάπη του Υιού της δεν χωρούν ερωτηματικά και φόβοι, μόνο χαρά, μόνο πίστη, μόνο χάρη. Γι' αυτό και τις απευθύναμε μέσα από τα μύθια της καρδιάς μας πολλές φορές τον δοξολογικό χαιρετισμό: «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Αδελφοί μου ευλογημένοι, εύχομαι και προσεύχομαι η προστασία και η μεσητεία της υπερένδοξης και υπερευλογημένης Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Παναγίας Μητέρας μας, να συνοδεύει, να καθοδηγεί και να προφυλάσει τον καθένα μας από τις ποικίλες πλάνες του διαβόλου κάθε ημέρα της ζωής μας. Ιδιαιτέρως δε, να στηρίζει τον πνευματικό αγώνα μας στην παρούσα κατανυκτική περίοδο της νηστείας, ώστε όλοι μας να αξιωθούμε, να φτάσουμε και να προσκυνήσουμε απλανής την Αγία Ανάσταση του μονογενή της Υιού, του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Εις πολλάει τη Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ονομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς, αφία μην της οφειλέτης ημών. Και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία, την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης τα συνδεύξεις και ήθινεν την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Θεός ηγήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε. Ασπηλέ αμολύντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με τον αμαρτωλό, τον εναγή, τον εσπρίς λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη,
επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκλυπαρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέηση και των σώδιων και ημών δεσπότη και Κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόνου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και των εντολών αυτού εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος εν με το παρόν διβίο θερμή προστάτης και βοήθος τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρία καθοδηγούσα με. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάγνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκια δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω, πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην Δέσποτα προς ύπνον επιώσει ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δονείως κινούμενα, τα στήτα σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών, φρόνημα κοίμησο. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία ανήφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένο. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσο κρυμάτων εν εαυτής, απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν
χάρισε εις το ημνήν και ευλογεί και δοξάζει το Πάτιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατή καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μητέρ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου. Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Κοδράτου του εν Κορίνθο και των συναυτό πέντε μαρτύρων, Αναστασίας της Πατρικίας, Μιχαήλ Μαυροειδήτου εν Ανδριανουπόλη μαρτυρήσαντος, όν την ιερά μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπερευωδώσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Σταύρου, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελέοντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Yeah.
Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.